Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να επωφεληθούν από την ανακοίνωση των μέτρων και να κερδοσκοπήσουν. Τι συνέβη? Άρον-άρον άλλαζαν τις τιμές στα πρατήριά τους οι βενζινοπόλες, λίγα μόλις λεπτά μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση του ειδικού φόρου. Το θέμα είναι ότι οι νέες τιμές δεν είναι αυξημένες μόνο κατά 14 λεπτά όπως θα έπρεπε, αλλά αρκετά περισσότερο, καθώς ήδη άρχισε η εσχροκέρδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα Γιάννενα η αμόλυβδη έφτασε να πωλείται προς 1,40 ευρώ το λίτρο. Από χθες το απόγευμα, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, οι τιμές της βενζίνης άλλαξαν σχεδόν σε όλα τα πρατήρια της χώρας και με το πρώτο φως της ημέρας οι οδηγοί γέμισαν τα ρεζερβουάρ τους με αμόλυβδη που πολλούνταν ακριβότερη, τουλάχιστον κατά 14 λεπτά το λίτρο. Θα την πληρώσουμε εμείς οι εργαζόμενοι τώρα. Αυτοί τα πήρανε και φύγανε. Πολλοί βενζινοπόλες άλλαξαν τις τιμές παρά το γεγονός πως οι δεξαμενές τους ήταν γεμάτες με καύσιμα που είχαν πληρώσει με τον παλαιό φόρο, επικαλούμενοι πως ο νόμος τέθηκε σε ισχύ από χθες. 14 λεπτά παραπάνω από ό,τι χθες. Δηλαδή εγώ πουλάω σήμερα 1,18. Γιατί, κύριε Μακρυβέλη? Γιατί μας ενημερώσαν από χθες ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρύνει τα καύσιμα από χθες. Λίγες ώρες αργότερα όμως οι βενζινοπόλες άλλαξαν στάση και υποστήριζαν πως ανέβασαν τις τιμές λόγω των εταιριών που ζητούσαν επιπλέον χρήματα για το νέο φόρο. Κάποιες εταιρείες οι οποίες στείλανε σε πρατηριούχους πιστωτικά για να χρεωθούν την χθεσινή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν είναι σωστό, διότι οι πρατηριούχοι δεν το γνώριζαν. Ωστόσο, οι εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών ισχυρίζονται πως δεν μπορούν να κερδοσκοπήσουν γιατί η φορολόγησή τους γίνεται μόλις βγουν τα καύσιμα από τις αποθήκες τους. Οι αναλογούντες φόροι υπολογίζονται την ώρα που βγαίνουν τα πετρελοειδή από τις εγκαταστάσεις καυσίμων για να πάνε στην κατανάλωση. Συνεπώς, είναι πρακτικά και μαθηματικά αδύνατη οποιαδήποτε κερδοσκοπία μέσω αποθεματοποίησης. Την ύφη πάντως την πληρώνει και πάλι ο καταναλωτής, αφού ήδη την τιμή της αμόλυβδης στα Ιωάννενα να φτάνει το 1,40, στα Χανιά το 1,38, στις Κυκλάδες το 1,37, στην Κέρκυρα το 1,36, στα Οδεκάνησα το 1,35 και στη Θεσπρωτεία το 1,34 ευρώ το λίτρο. Σοκ έχουν προκαλέσει οι νέες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης στους περισσότερους οδηγούς. Από σήμερα μάλιστα πωλείται ακριβότερα, τουλάχιστον κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε πολλά πρατήρια όμως Αττικής η τιμή της εκτινάχτηκε στο 1,37 ευρώ. Οι πρατηριούχοι πάντως υποστηρίζουν πως οι αυξήσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς η φορολόγησή τους βάσει του τζίρου τους θα επιφέρει αυξήσεις τουλάχιστον 3 λεπτών ανά λίτρο.